Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να συγχαρούμε για άλλη μια φορά τους διοργανωτές, την υπέροχη ομάδα του Fortune και του Τσομόκου για αυτό το πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, συμπόσιο, σύναξη. Τα βάζω όλα μαζί. Για τα επόμενα 15 περίπου λεπτά έχω τη χαρά και την τιμή να συζητήσω με δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στο χώρο τους. Στον χώρο του αυτοκινήτου, ο CEO της ΕΔΙΣ είναι κοντά μας, ο κύριος Σταπρατζής, και ο CEO των ΔΕΗ ΑΠΕ, ο κύριος Μαύρος, είναι κοντά μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο, θα μιλήσουμε για να νεώσουμε, αλλά για να είμαστε στο κλίμα και όχι από δημοσιογραφική διαστροφή, αλλά νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας. Βγήκε ο Τραμπ. Συζητάνε για εμπορικό πόλεμο στην Ευρώπη. Επιπτώσεις, ποια είναι η επόμενη μέρα. Και θα ήθελα μια πρώτη αυθόρμητη αντίδραση, ο καθένας από το χώρο του, τι είπατε. Όχι, τι πάθαμε, όχι, τι δεν πάθαμε, όχι, όλα καλά. Κύριε Μαύρε, λόγω σε εσάς. Εντάξει, η δημοκρατία είναι να αποδέχεσαι όλα τα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως τώρα το που το δει κανείς. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η Ευρώπη έχει μπει σε έναν δρόμο όπου βλέπει την Αμερική να απομακρύνεται. Και αυτό έτσι αποτυπώνεται ως ανάγκη και στο report του Ενρίκο Λέτα, αλλά και στο Μάριο Ντράγκη που ακούσαμε νωρίτερα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι η Αμερική θα αρχίσει να απομακρύνεται, θα χρειαστεί να δώσουμε περισσότερα χρήματα και στην άμυνα ευρωπαϊκά, αλλά σίγουρα και στην ενέργεια. Και λέω στην ενέργεια, διότι όλοι μιλούν για ανταγωνιστικότητα και για καλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει φθηνότερη ενέργεια για να μπορέσει η βιομηχανία και όλες οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες να προχωρήσουν. Αυτό γίνεται με ανανεώσιμες στην ενέργεια. Άρα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Έτσι είναι κατακλείδι. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ούτως ή άλλως η Αμερική απομακρύνεται. Και απομακρύνεται αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Πρέπει εμείς να δούμε τι θα κάνουμε και νομίζω εκεί θα κινηθούμε. Το δικό σας σχόλιο. Η δική σας πρώτη αυθόρμητη αντίδραση. Είστε ένας άνθρωπος του αυτοκινήτου. Έχει και τον Elon Musk που είχε αυτά τα αυτοκίνητα, τα super duper. Σε πρώτη θέση. Ναι. Λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση. Καταρχήν συμφωνώ με αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος και να το πάρω ένα παρακάτω. Θεωρώ ότι είναι και μια ευκαιρία για την Ευρώπη να διατυπώσει πολιτικές σε κρίσιμα θέματα, πέρα από το παγκόσμιο εμπόριο, για τη μετανάστευση, την ενέργεια και την άμυνα. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί κανείς να πει για αυτές τις εκλογές και τη σαρωτική νίκη του Τραμπ, είναι ότι επιβεβαιώνονται κάποιες τάσεις, παγκόσμιες τάσεις, που ήδη διαμορφώνονται μετά την COVID. Μία από αυτές τις τάσεις είναι, ας το πούμε, η αντικατάσταση της παγκοσμιοποίησης με έναν προστατευτισμό, με μια στροφή στην παραγωγή εντός της χώρας, ώστε να υπάρχουν κατάλληλα αποθέματα σε περίπτωση που χρειαστεί. Η πολιτική των δασμών ουσιαστικά οδηγεί περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο ειδικότερα, και όπως σωστά είπατε, ο Μάσκ, μιας και το σημειώσατε, είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν κανείς δεν το πίστευε. Ακόμα και μέχρι πρόσφατα, μεγάλες βιομηχανίες, η Toyota για παράδειγμα, δεν έχουν εκδηλώσει πίστη στην ηλεκτροκίνηση, παρά το ότι είναι ένα mega trend. Η πολιτική των δασμών, ιδιαίτερα στα κινέζικα αυτοκίνητα, είναι κάτι που συζητιέται και από την Ευρώπη για την Κίνα και από την Αμερική για την Ευρώπη και την Κίνα και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι εδώ ότι οι δασμοί πληρώνονται από το εσωτερικό κοινό. Έτσι, δηλαδή, όταν επιβάλλεις δασμούς σε κάποια αυτοκίνητα που εισάγονται, πληρώνονται από τους Αμερικανούς. Όμως, αν παράγονται στην Αμερική, δεν υπάρχουν δασμοί. Αυτό θέλει να κάνει ο Τραμπ. Έτσι. Ήδη όμως η ευρωπαϊκή βιομηχανία υπάρχει στην Αμερική. Τα περισσότερα μεγάλα αυτοκίνητα παράγονται εκεί. Δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει ουσιαστικά τη σχέση μεταξύ Αμερικής και Δύσης, Ευρώπης. Είναι σίγουρο όμως ότι θα βοηθήσει την Ευρώπη, όπως είπα και πριν, να διαμορφώσει καλύτερες πολιτικές σε ό,τι αφορά τη δική της. Εντάξει, αυτό που κρατάω και από τους δύο είναι ούτως ή άλλως ότι θα γινόταν ένας απογαλακτισμός αργά ή γρήγορα. Και ότι είναι ανάγκη και ώρα και η Ευρώπη, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ξυπνήσει, να πάρει τα πάνω της και να γίνει αυτόνομη. Οπότε, εντάξει, βλέπω ότι μάλλον είστε προετοιμασμένοι και ιδίως στους κλάδους σας για αυτό το Plan B, την δεύτερη φάση. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας. COP29 σε λίγες μέρες στο Μπακού. Πού βρισκόμαστε και σε παγκόσμιο επίπεδο και αν τα πράγματα είναι πράσινα αισιόδοξα σε σχέση με την ενέργεια ή κάπου γκριζάρουν. Όχι, νομίζω ότι το COP. Θέλω να χαρακτηρίσω το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ενέργεια, παίρνοντας μια φράση του Σάιμον Στιλ πέρσι στο Ντουμπάι, στο προηγούμενο COP, όπου είπε ότι είναι η αρχή του τέλους για τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα είναι η αρχή του τέλους. Γιατί όμως το είπε αυτό, διότι η φθηνότερη μορφή ενέργειας που μπορεί να παραχθεί σήμερα είναι η πράσινη μορφή ενέργειας. Άρα λοιπόν, μιλάμε ότι όλη η ενεργειακή μετάβαση που συντελείται αυτή τη στιγμή διαμορφώνει το μέλλον μας.
και διαμορφώνει ανταγωνιστικό μέλλον. Αυτό δεν γυρίζει πίσω και ο λόγος που δεν γυρίζει πίσω είναι και κοινωνικός και περιβαλλοντικός, αλλά βεβαίως και οικονομικός, όπως προανέφερα. Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι στο γεγονός ότι η ενεργειακή μετάβαση παγκοσμίως χρειάζεται 7 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, κάθε χρόνο μέχρι το 2050. Γιατί το λέω αυτό, είναι ένα τεράστιο νούμερο σε παγκόσμια κλίμακα, άρα είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία για πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, άρα και μια αναπτυξιακή ευκαιρία ευρύτερα στον κόσμο. Πόσο μάλλον αν η Ευρώπη αποφασίσει συνολικά και καθολικά ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο, να καθίσταται πιο ανταγωνιστική οικονομία και να προχωρήσει στα σημαντικά βήματα τα οποία πρέπει να κάνει, δεδομένες αποχώρησης Αμερικής, όπως είπαμε, αλλά και των ευρύτερων παγκόσμιων ισορροπιών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το μέλλον είναι εδώ, είναι πράσινο και αυτό το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αυθορμήτως λέμε πάντα ότι τα αυτοκίνητα μολύνουν, ότι για όλα αυτά είναι τα κακά αυτοκίνητα και αυτές οι εκπομπές από πίσω αερίων. Βεβαίως τα δεδομένα αλλάζουν και οι Avis μαζί. Ποια είναι τα βήματα που έχετε κάνει που πρέπει να γίνουν για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και θα ήθελα να δούμε και λίγο μια πιο ελληνοκεντρική προσέγγιση, δηλαδή η Ελλάδα τι κάνει. Η Ελλάδα, όπως εκφράζεται από την κυβέρνηση, είναι στην πρωτοπορία, αν θέλετε, των στόχων. Έχει τους πιο απαιτητικούς και πιο φιλόδοξους στόχους ό,τι αφορά την κλιματική κρίση. Η Avis ουσιαστικά έχει ένα στόλο 60.000 αυτοκινήτων, μεγάλο, πολύ μεγάλο σαν εταιρεία, πολύ μικρό, αν σκεφτεί κανείς, τα 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που είναι το car park στη χώρα. Επενδύουμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αγοράζουμε πολύ περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να πω ότι από τις ταξινομήσεις που γίναν πέρσι και φέτος ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η Avis έχει το 50%. Πρακτικά δηλαδή, αγοράζουμε σαν τρελή, θα λέγαμε, ηλεκτρικά. Παρά το γεγονός ότι οφείλω να σας πω εδώ, υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το πώς θα εξελιχθεί η αξία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο μέλλον. Έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα αγορά, είναι τα πράγματα νωρίς. Παρ' όλα αυτά, πρωτοπορούμε ακριβώς γιατί έχουμε θέσει σαν στόχο να μειώνουμε το αποτύπωμά μας κατά 50.000 τόνους άνθρακα το χρόνο. Φιλόδοξος στόχος, είμαστε πολύ κοντά να το πετύχουμε. Για να πάει αυτό μπροστά, αυτό που κάνει η κυβέρνηση με το κινούμε ηλεκτρικά, που είναι μια πρωτοβουλία επιδότησης πρακτικά του κόστου των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είναι στη σωστή κατεύθυνση, βοηθάει πολύ. Όπως βοηθούν και μια σειρά από μέτρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ηλεκτρικούς στόλους. Ιδέα, για παράδειγμα, είναι αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι, they put the money where the mouth is, δηλαδή αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Περιμένουμε από μεγάλες εταιρείες να δώσουν το παράδειγμα επίσης. Και είμαι χαρούμενος να πω ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις σήμερα έχουν αυτή την ευαισθησία και εντάσσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους στόλους. Οι υποδομές, τα δίχτυα που αναφέρθηκαν και πριν, είναι πρόβλημα. Η φόρτιση πλέον είναι ένα θέμα. Πιστεύω ότι με τις επενδύσεις που γίνονται και είναι σε εξέλιξη, σύντομα θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία που θα καθορίσουν, κατά τη γνώμη σας, την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη? Να το συνδέσουμε λίγο. Αναφέρθηκαν τα δίκτυα και έτσι, επειδή η ηλεκτροκίνηση και όλο το e-mobility ευρύτερα παγκοσμίως συνδέεται με δίκτυα, θέλω να πω ότι για να είναι πραγματικά πράσινο, για να είναι πραγματικά ανταγωνιστικό φθηνό, πρέπει να αναπτυχθεί πάρα πολύ το δίκτυο των ΑΠΕ. Για να αναπτυχθεί το δίκτυο των ΑΠΕ, χρειάζονται τρία πράγματα. Χρειάζεται συστηματική προσέγγιση στην επένδυση στα δίκτυα. Μιλάμε για 67 δις το χρόνο μέχρι το 2050, για να το συνδέσω με το άλλο. Στην Ευρώπη μόνο, και αυτό είναι πρόσφατη μελέτη της Euroelectric. Χρειάζεται μονάδες αποθήκευσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν παράγει ένα αεολικό πάρκο, ένα φωτοβολταϊκό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, όλα είναι εντάξει. Το βράδυ που δεν παράγει ένα φωτοβολταϊκό, χρειάζεται να έχει αποθηκευτεί αυτή η ενέργεια. Για να αντιμετωπίσουμε τη στοχαστικότητα λοιπόν αυτή, χρειάζονται μπαταρίες. Ταυτόχρονα όμως, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την περίσσια ενέργεια, αν κάπου φυσάει πολύ και κάπου αλλού δεν φυσάει, χρειάζονται δίκτυα. Χρειάζονται λοιπόν δίκτυα, μπαταρίες και όλα αυτά για να μπορέσουν να δουλέψουν αποτελεσματικά μεταξύ τους, χρειάζεται ψηφιοποίηση, άρα τεχνολογία. Αυτό είναι απαραίτητος παράγων για να δουλέψει οτιδήποτε στην οικονομία σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι η ενέργεια είναι το μήλον της έρηδος, είναι το crown jewel, να το πω έτσι, για πάρα πολλά χρόνια τώρα και θα συνεχίσει να είναι. Και ό,τι συζητάμε για βιώσιμη κινητικότητα ή για e-mobility, εδράζεται ακριβώς σε αυτού του είδους ενέργειες. Ένα ερώτημα προς εσάς, σε σχέση συνολικότερα με τις προκλήσεις του mobility για τα επόμενα χρόνια. Το mobility πιστεύω ότι είναι ένας από τους τρεις τομείς, ενέργεια είναι ο άλλος και άμυνα ο τρίτος,
που επενδύονται συγκλονιστικά ποσά σε έρευνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα νούμερα για τα οποία μιλάμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο mobility συγκλίνουν σχεδόν όλα τα mega trends. Mm-hmm. Το electrification που λέμε, mm-hmm. ένα. Η τεχνητή νοημοσύνη, δύο. Να μην αναφέρω και μια σειρά από όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που φτάνουν στο να οδηγούν το αυτοκίνητο του μέλλοντος, αν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι αυτοκίνητο, γιατί είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα, που οδηγείται μόνο του. Ναι. Δεν χρειάζεται. Και για μένα που δεν είμαι καλή στην οδήγηση. Να ασχοληθείτε ιδιαίτερα. Εγώ θέλω ένα αυτοκίνητο που θα του λες. Αυτό που λέτε. Θα του λες. Πήγαινε με φωλιάξου Παγκράτη. Ότι... δεν θα κάνω τίποτα και θα είμαι απολύτως ασφαλής. Σκεφτείτε... Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Φυσικά αυτό λέω. Σκεφτείτε μια μικρή καινοτομία. Πού είναι το κινητό. Το κινητό σήμερα το μόνο πράγμα που δεν χρησιμοποιείς είναι για τηλέφωνα. Ναι. Κάνεις τα πάντα. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να είναι μέσα στο αυτοκίνητό σας. Δηλαδή να μην ασχοληθείτε με το πώς θα οδηγείτε και να μιλάτε, να κάνετε δουλειά σας, να βλέπετε μια ταινία. Οτιδήποτε θέλετε, χωρίς προφανώς πρόβλημα στην ασφάλεια οδήγησης. Αυτό υπάρχει. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε, αν σας φαίνεται ότι είναι επιστημονική φαντασία, υπάρχουν πόλεις στην Αμερική, για παράδειγμα, Σαν Φρανσίσκο, που δοκιμάζεται και με επιτυχία. Υπάρχουν πλέον και τα πρώτα λεγόμενα robot taxis. Εντάξει, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν και γύρω υποδομές, πρέπει να έχει πολύ χρήση. Όχι, καμία υποδομή. Η τεχνολογία για την οποία μιλάμε περισσότερο έχει θέματα κανονιστικά παρά τεχνολογικά. Δηλαδή, σήμερα η βασική τεχνολογία για την αυτόματη, για το self-driving, ας το πούμε, είναι η κάμερα. Δεν έχει κάτι. Προσπαθεί να προσομοιώσει την ανθρώπινη σκέψη, την ανθρώπινη όραση. Και είναι πολύ μπροστά όλα αυτά. Άρα, αυτό που λέμε σήμερα mobility, σε σχέση με το mobility του αύριο, το οποίο αύριο δεν απέχει πολύ, δεν είναι 5 χρόνια, ίσως κάτι παραπάνω, είναι ένα τελείως διαφορετικό μέλλον. Πώς μπορεί η χώρα να ετοιμαστεί γι' αυτό? Πιστεύω ότι η Ελλάδα, επειδή έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, μία από τις ευκαιρίες που μπορεί να πάρει είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Εδώ πλέον δεν χρειάζεται υποδομές, η βιομηχανία το χάσαμε αυτό το τρένο. Μπορούμε όμως αυτό το τρένο να το πιάσουμε. Έχουμε τα μυαλά, έχουμε τα πανεπιστήμια, έχουμε τη δυνατότητα και τις επιχειρήσεις εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν σε αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, ΔΕΗ και επενδύσεις, ΔΕΗ ΑΠΕ ανανεώσιμες. Εντάξει, ο Μίλος ΔΕΗ κάνει το δικό του Green Deal, αν μιλήσουμε για τη ΔΕΗ αυτή καθεαυτή. Νομίζω ότι ζούμε όλοι ως πολίτες, ως πελάτες ή εν πάση περιπτώσει ως stakeholders τον μετασχηματισμό αυτής της πολύ μεγάλης επιχείρησης. 70 χρόνια. Ηλεκτροδότηση στη χώρα, τώρα μετασχηματίζεται ο όμιλος και γίνεται ένας πράσινος όμιλος τεχνολογίας. Έτσι, η δική μας ενεργειακή μετάβαση συντελείται στον ευρύτερο άξονα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Mm-hmm. Φιλοδοξούμε και σιγά-σιγά γινόμαστε ο βασικός πυλώνας ενέργειας στην περιοχή. Άρα, λοιπόν, με την παρουσία μας στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, αλλά και σύντομα στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, νομίζω ότι αυτό ακριβώς κάνουμε. Σε τρεις βασικούς πυλώνες, ούτως ή άλλως υλοποιείται η ενεργειακή μετάβαση. Είναι από ανθρακοποίηση, κλείνουμε τις λιγνητικές μονάδες, έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Βεβαίως είναι αποκεντρωμένη παραγωγή. Προχωρούμε το πρόγραμμα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, γιατί αυτή είναι η βάση της ενέργειας εφεξής. Και βεβαίως κάνουμε και το δικό μας digital transformation, προχωρούμε με την τεχνολογική μας βάση. Και όλα αυτά τα κάνουμε είτε οργανικά, με το δικό μας πρόγραμμα, είτε συνεπενδύοντας, συναναπτύσσοντας με τρίτους. Έχουμε συνεργασίες με μεγάλους ομίλους στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Και βεβαίως πραγματοποιώντας εξαγορές σημαντικής εμβέλειας και μεγέθους στις ευρύτερες γεωγραφίες. Άρα νομίζω ότι ο όμιλος ΔΕΗ αυτή τη στιγμή μετασχηματίζεται σε μια μονάδα, να το πω έτσι, σε ένα πυλώνα ενέργειας τεχνολογίας. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και να το κάνουμε σε όλη τη γεωγραφία. Βόρεια των συνόρων μας, που είναι και η φυσική επέκταση, να το πω έτσι, για μια εταιρεία που κάνει ακριβώς, έχει αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Ένα τελευταίο ερώτημα προς εσάς. Παλιότερα, ο άντρας ήταν το καλό αυτοκίνητο. Η καλή νοικοκυρά είχε καλό αυτοκίνητο να βάζει τα ψώνια πίσω. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι για χρόνια η έννοια της ιδιοκτησίας σε σχέση με το αυτοκίνητο ήταν και λίγο ταμπού. Ήταν στοιχείο στάτους, ήταν στοιχείο βολής, ήταν στοιχείο εγώ και το αυτοκίνητό μου. Πώς το έχετε αλλάξει και αν μπορείτε να το αλλάξετε αυτό? Η έννοια του leasing, δηλαδή, πλέον είναι στην Ελλάδα, είναι εξοικειωμένος, να όχι, το πω, Έλληνας πολίτης με το leasing. Στο βαθμό δηλαδή που είναι στην Ευρώπη. Και γιατί, η Ευρώπη γιατί να κάνω leasing? Θα σας πω. Ναι. Η Ευρώπη είναι στο 80% να καταλάβετε, δηλαδή κανείς δεν εννοείται πρακτικά να αγοράσει αυτοκίνητο. Η Ελλάδα είμαστε στο 15-20, άρα είμαστε πολύ πίσω.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αν σκεφτεί κανείς καταρχήν πόσο λίγο χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο, είναι από τα πιο λίγο χρησιμοποιημένα asset. Δηλαδή, ούτε ένα 5-10% αξιοποίηση. Φανταστείτε πόσο χρόνο κάθεται και πόσο χρόνο το οδηγείτε. Μία ώρα την ημέρα, δύο. Οι άλλες 22 κάθεται. Καλά, ανάλογα με το επάγγελμα που κάνεις και ανάλογα με την κίνηση έχει όταν παίρνεις το αυτοκίνητο. Κυρία Νικόλ, σου μιλάω γενικά για το μέσο όρο. Δεν λέω γενικό. Προφανώς, άμα είσαι επαγγελματίας, εννοείται. Αλλά η μέση χρήση του είναι κάτω από 10%, να το πούμε έτσι. Συνδυάστε αυτό με αυτό που σας είπα πριν, με την τεχνολογία που έρχεται. Ότι πλέον, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο δικό σας μπορεί να είναι και δικό μου και του κυρίου Μαύρου, δηλαδή να εξυπηρετεί διάφορους, ένα on call. Και να πληρώνεις όσο το χρησιμοποιείς. Το leasing, σαν επιλογή, καταρχήν σου δίνει την δυνατότητα να μην εκταμείευσεις κανένα ποσό για να αγοράσεις, να έχεις ένα αυτοκίνητο. Είναι δικό σου πρακτικά, εσύ το χρησιμοποιείς. Πείστε μας 45 δεύτερα ακόμα να μας πείστε να κάνουμε leasing. Βεβαίως. Το ένα είναι ότι δεν βγάζετε κάτι από τη τσέπη σας να αγοράσετε ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Που είναι συνήθως μια επένδυση 25-30.000 ευρώ σήμερα. Δεν έχετε το ρίσκο της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, θα το κάνετε αφού σταματήσετε αν το θέλετε. Έχετε το πλεονέκτημα ότι κάθε 3-4 χρόνια παίρνετε καινούριο αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας με όλα αυτά που σημαίνει η νέα τεχνολογία για την οδηγική ασφάλεια, για τη δική σας ασφάλεια και τη οικογένειά σας. Και το κυριότερο, έχετε το κεφάλι σας ήσυχο για ό,τι και αν συμβεί. Δεν ανακατεύεστε με σέρβις, δεν ανακατεύεστε με λάστιχα, είναι όλα μέσα σε μια τιμή. Είναι δηλαδή, φανταστείτε να έχετε ένα σπίτι που το νοικιάζετε, νοικιάζετε και ένα αυτοκίνητο το οποίο εσείς χρησιμοποιείτε αποκλειστικά. Αλλά πίσω σας έχετε μια εταιρεία σαν την Avis που σας στηρίζει σε κάθε σας βήμα. Κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί να υποράσουμε και τα συμβόλαια. Για αυτή την πολύ σύντομη, αλλά πολύ περιεκτική κουβέντα. Ελπίζω να σας κάναμε λίγο σοφότερους σε σχέση με αυτά τα θέματα και να δώσουμε τη σκητάλη στον Βασίλη Σαμούρκα για την επόμενη συζήτηση. Να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.